Γιώργο, πήρατε τον double. 4-0, σχετικά εύκολα. Ναι, νομίζω το δείξαμε όχι μόνο σήμερα, αλλά από την αρχή του πρώτου παιχνίδι που παίξαμε στο κύπελλο. Είναι ένα καλό ρεκόρ για μας, να τελειώνει στον τελικό με 4-0. Σήμερα όμως δείξαμε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα της Κύπρου στα 21. Και νομίζω πρέπει να δούμε στο μέλλον τώρα για πιο ψηλά επίπεδα να πάμε να παίξουμε, να μείνουμε στα ΑΠΟΕΛ, να παίξουμε εκεί που μπορούμε να παίξουμε. Η δική σου σεζόν πώς τη χαρακτηρίζεις? Νομίζω ήταν πολλά καλή χρονιά για μένα στα 21. Πήρα και τη συμμετοχή μου στην πρώτη ομάδα, αντίον της ΠΑΦΟΥ. Εντάξει, όμως σίγουρα θέλει παραπάνω δουλειά για να πετύχουμε τους στόχους που βάζουμε κάθε χρονιά, να παίξω παραπάνω παιχνίδια με την πρώτη ομάδα. Δυστυχώς δεν κατάφερα αυτό, αλλά κατάφερα να γράψω ιστορία γενικά με τα 21. Πήραμε 2 τίτλους που νομίζω καμία ομάδα ως τώρα δεν το κατάφερε να κάνει αυτό που κάναμε σήμερα. Οπότε το μέλλον του χρόνου στο ΑΠΟΕΛ και στην πρώτη ομάδα περιμένεις την ευκαιρία? Σίγουρα, αυτό που σας είπα. Νομίζω τώρα δεν τελειώνουμε, έχουμε την υποχρέωση με την εθνική ομάδα να συνεχίσω να δουλεύουμε όλοι μας από τον πρώτο στον τελευταίο για να πετύχουμε τους στόχους που βάζουμε κάθε χρονιά κάτω.